Η εκλογική μάχη στην πόλη μας βρίσκεται στην κορύφωση. Ήδη έχουν διαμορφωθεί 5 συνδυασμοί που θα διεκδικήσουν την ψήφο των συμπολιτών μας. Μέχρι σήμερα έχουμε απευθυνθεί πλατιά στο λαό μέσα από δεκάδες συσκέψεις, περιοδίες, συζητήσεις στη μεγάλη συγκέντρωση στην Ιερή. Με την παρουσίαση, όπως σας είπα και πιο μπροστά, μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Απευθυνόμαστε στο λαό της Κεσαριανής και τονίζουμε, θέλουμε να τονίσουμε. Τα 5 χρόνια που είμαστε στη διοίκηση του Δήμου Κεσαριανής, σταθήκαμε απέναντι από το αντιλαϊκό πλαίσιο που κυριαρχεί. Πήραμε θέση ενάντια σε όλα τα αντιλαϊκά μέτρα που προωθήθηκαν, στο διαρκές μνημόνιο, τη φορολογιστία, τις αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις στους Δήμους και τις περιφέρειες. Διεκδικήσαμε μέτρα ανακούφιση των πιο φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Δεν συμμορφωθήκαμε στους νόμους. Κανένας πληστηριασμός, καμιά κατάσχεση λογαριασμού δεν προχώρησε από το Δήμο Κεσαριανής. Αρνηθήκαμε τη διάθεση των αποθεματικών του Δήμου για τις ανάγκες των τραπεζών και την εκχώρηση της δημοτικής περιουσίας στο υπερταμείο. Στηρίξαμε τους αγώνες των εργαζόμενων των Δήμων και του Δήμου μας, απαιτώντας την αναγνώριση των δικαιωμάτων τους. Βάλαμε μπροστά τις προτεραιότητες του λαού. Δώσαμε ανάσες αυτοπεποίθησης και ελπίδας. Εξασφαλίσαμε την πρόσβαση όλων των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς της πόλης μας. Δεν έγινε καμία αύξηση στα δημοτικά τέλη, ενώ προχωρήσαμε σε μειώσεις και απαλλαγές σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Καταργήθηκαν τα τροφεία στους παιδικούς σταθμούς σε οικογένειες με εισόδημα μέχρι 25.000 ευρώ. Έπειτα από σχεδόν 3 χρόνια αγωνιστικών κινητοποιήσεων, μαζί με τους φορείς σχολικής κοινότητας, εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση για εκτεταμένες παρεμβάσεις συντήρησης των σχολείων του Δήμου μας. Αναβαθμίσαμε τις κοινωνικές δομές του Δήμου. Λειτουργήσαμε το λαϊκό φροντιστήριο ώστε κανένας μαθητής να μην μείνει χωρίς στήριξη στη μάχη για τη μόρφωση. Ανοίξαμε πόλεμο με τα ναρκωτικά και την αρκοκουλτούρα μέσα από ένα πρωτότυπο τριετές πρόγραμμα με το ΚΕΘΕΑ. Μέσα από τα προγράμματα αθλητισμού του Δήμου, με τη λειτουργία του πολιτιστικού κέντρου του Δήμου της Αιωλίας, δώσαμε δυνατότητες άθλησης και πολιτισμού σε εκατοντάδες παιδιά. Διεκδικήσαμε και εξασφαλίσαμε έργα υποδομής για την πόλη που έχουν ολοκληρωθεί ή δρομολογηθεί για το αμέσως επόμενο διάστημα, όπως είναι η ολοκλήρωση της αποχέτευσης, η ανακατασκευή του συνόλου των παιδικών χαρών, η παρεμβάση για την βελτίωση των ανοιχτών αθλητικών χώρων, υποδομών του Δήμου και του Δημοτικού Σταδίου Μιχαλής Κρητικόπουλος, στα οποία έχουν δωρεάν πρόσβαση αθλητικά σωματεία της πόλης μας. Γίνεται η δεύτερη μέσα σε 3 χρόνια φάση ασφαλτόστρωσης των δρόμων. Προχωράει η αντικατάσταση του συνόλου του οδοφωτισμού με σύγχρονα σώματα LED. Η κατασκευή του κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, η ανανέωση του στόλου των οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου, η ανάπλαση του πρασίνου και των πάρκων σκύλων στο σκοπευτήριο και άλλα, που θα απαιτούσε πολύ χρόνο να αναφέρουμε αναλυτικά. Παρά την συνεχιζόμενη οικονομική ασφυξία από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, κατορθώσαμε να νοικοκυρέσουμε τα οικονομικά του Δήμου. Παραλάβαμε χρέη πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα έχουν όλα εξοπληθεί, παραμένει μόνο μέρος του δανείου που εξυπηρετείται κανονικά. Τιμήσαμε το συμβολισμό, την ιστορία και την αγωνιστική παράδοση της Κεσαριανής. Ολοκληρώσαμε τον αγώνα δεκαετιών των κατοίκων της πόλης μας που πάλεψαν για να περιέλθει οριστικά το σκοπευτήριο της Κεσαριανής στο λαό και τις ανάγκες του. Από το Σεπτέμβριο του 2017, η περιόνιμη σκοπευτική εταιρεία έχει πάψει να μολύνει τον ιερό αυτό χώρο. Ήδη εκπονείται μελέτη για την συνολική αναβάθμιση του πάρκου του σκοπευτηρίου. Στις 9 του Μάη του 2016, η μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών, εγκαινιάσαμε το Μουσείο της Ιαμικής Εθνικής Αντίστασης δίπλα στο Μουσείο, στο Μνημείο των Πεσόντων, στο Θυσιαστήριο της Λευτεριάς. Έκτοτε το έχουν επισκεφτεί πάνω από 35.000 επισκέπτες, αποτελεί ζωντανό τόπο υπεράσπισης της ιστορικής αλήθειας και ανάδειξης συμβολής της Κεσαριανής στην εποπτεία της λαϊκής πάλης τη δεκαετία του 40. Κεσαριανιώτες και Κεσαριανιώτισες, η ανάπτυξη που προπαγανδίζει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα εξασφαλίζει τα συμφέροντα των λίγων που κερδοσκοπούν από τις θυσίες του λαού. Τα χρόνια που πέρασαν, η πλειοψηφία των δημάρχων και των περιφερειαρχών
αλλά και αντιπολιτευόμενοι, σε εισαγωγικά, στο Δήμο μας, έγιναν πρόθυμοι συνεργοί και συνένοχοι αυτής της πολιτικής. Η νέα διοικητική μεταρρύθμιση του Κλεισθένη τους λύνει τα χέρια για να συνεχίσουν στην ίδια ρότα. Δεν φέρνει για το λαό απάντηση στα προβλήματα, οι περισσότεροι σε παρένθεση συμμετοχή και δημοκρατία. Το πραγματικό δίλημα μπροστά στις εκλογές είναι δήμαρχος και διοίκηση αρρωγός στους αγώνες και τις αγωνίες του λαού ή υπερασπιστής της αντιλαϊκής πολιτικής. Μην ψάχνουμε τη διαφορά. Η παράταξη στην Κεσαριανή του ΣΥΡΙΖΑ, η συνεργασία πολιτών, είχε για βασική της έχνη αυτά τα χρόνια να στηρίξει τις κυβερνητικές επιλογές. Βρέθηκε έτσι, σε κάθε σοβαρό βήμα, απέναντι από τα συμφέροντα των λαϊκών στρωμάτων της πόλης, κάνει συνεχείς λαθροχειρίες, αφού δεν μπόρεσε να απαξιώσει το έργο μας, το παρουσιάζει σαν έργο της περιφέρειας. Γι' αυτό και αυτή η στάση της είχε την απαξίωση από αρκετά μέλη που είχαν εκλεγεί με την παράταξη αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι οποίοι υπεράσπισαν μαζί με τη Δημοτική Αρχή την τιμή και την ιστορία αυτής της πόλης. Με κινησμό σήμερα κάνουν πολεμική στη Δημοτική Αρχή του ΚΚΕ για όλες τις δυσκολίες της διαχείρισης και τα αποτελέσματα της κεντρικής πολιτικής που υποστηρίζει. Οι συνδυασμοί του κ. Βοσκόπουλου και της κυρία Γραφίδου εμφανίζονται στους ανεξάρτητους. Πώς όμως ανεξάρτητος είναι ο κ. Βοσκόπουλος που πήρε πρόσφατα το χρήσμα της Κινάλ ή περιδιαβαίνει την πόλη μας ο πρόεδρος του ποταμίου κ. Θεοδωράκης ή έχει στελέχη στο συνδυασμό της από τη Νέα Δημοκρατία? Πόσο ανεξάρτητη είναι η κυρία Γραφίδου για χρόνια στέλεχος του ΠΑΣΟΚ μαζί που με τους δίθεν ανεξάρτητους στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στο ψηφοδέλτιά της, έδωσαν μάχη και οι δυο τους για να λάβουν τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, του Παντούλη, του Καμίνη και όλων αυτών. Την επόμενη των εκλογών θα υλοποιήσουν την αντιλαϊκή πολιτική κατά γράμμα. Αυτή είναι η πραγματική εξάρτηση που έχουν. Λέστε ορισμένα πράγματα τα οποία λένε ήδη αυτή την περίοδο. Λέει η κυρία Γραφίδου, νομιμοποίηση του έμφυα. Και θέλει, λέει, να γίνει ο Δήμος αυτός που θα το εισπράττει. Για τους εργαζόμενους οραματίζεται η Κίνσεφ και μεικτές επιχειρήσεις με ιδιώτες, όπου θα διαγωνίζονται οι άνεργοι για το ποιος θα είναι πιο φτηνός και θα κυριαρχούν η αδιαφάνεια και οι πελατειακές σχέσεις. Ο κύριος Βοσκόπουλος μιλά και αυτός για αύξηση των παραγωγικών εσόδων του Δήμου, δηλαδή παραπέρα τοπική φορολογία και επέκταση της ανταπόδοσης. Βλέπει τη δημοτική περιουσία που κατακτήθηκε με αγώνες δεκαετιών ως φιλέτο για τοπικές business, με επιχειρηματίες, ΣΔΙΤ και ιδιωτικοποίησης. Απέδειξε με τη στάση του και στο Μετρό ότι για τις ανάγκες της επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν διστάσει να θυσιάσει μόνιμα την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Στις εκλογές του Μάη να επανεκλεγεί καλούμε το λαό αρχή και δήμαρχο που μαζί με το λαό θα υπερασπίζεται τις λαϊκές ανάγκες. Γιατί ο λαός Κεσαριανής έχει πολλές αποδείξεις για τις τάσεις των κομμουνιστών και των λαϊκών αγωνιστών που συνεργάστηκαν μαζί τους όταν ανέλαβαν την ευθύνη της διοίκησης του Δήμου. Πίσω από κάθε κατάκτηση, πίσω από κάθε ουσιαστικό έργο που αντιμετώπισε λαϊκές ανάγκες στην πόλη μας, βρίσκονται αγώνες και διεκδικήσεις στις οποίες πρωτοστατήσαμε. Γνωρίζει ότι στη διοίκηση του Δήμου δεν ξεχωρίσαμε τους εργαζόμενους, το λαό της Κεσαριανής, από το κόμμα που ψήφισαν στις εκλογές, από το αν συμφωνούμε ή όχι σε όλα μαζί του. Ήμασταν δημοτική αρχή όλων των Κεσαριανιωτών. Δεν είπαμε ποτέ ότι αυτή δεν είναι αρμοδιότητα δική μας και ότι εμείς είμαστε για τα τοπικά προβλήματα μόνο. Ό,τι αφορά τη ζωή των λαϊκών στρωμάτων, μας αφορά κάθε δημοτική αρχή που θέλει να υπηρετεί το λαό. Σε αντίθεση βέβαια με τους άλλους υποψήφιους που λέει ότι εμείς δεν είμαστε ενάντια σε καμία κυβέρνηση, άρα και σε καμία πολιτική από αυτές που εφαρμόζει. Βρεθήκαμε πρωτίστως δίπλα στα φτωχά λαϊκά στρώματα, στους πιο ταλαιπωρημένους στη νέα γενιά που πρέπει να πάρει όσα εφόδια μπορεί για να χτίσει ένα καλύτερο μέλλον. Συνεχίζουμε στην ίδια αταλάντευτη πορεία. Η λαϊκή συσπήρωση θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή της πάλης. Η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης που θα καλύπτει το σύνολο των αναγκών των Δήμων και όχι φυσικά αύξηση φορολογίας. Μείωση των ανταποδοτικών τελών και ουσιαστική ελάφρυνση για τα λαϊκά στρώματα και τα μικρομάγαζα.
καμιά παραχώρηση ή εκχώρηση υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων του Δήμου σε ιδιώτες, ΜΚΟ, συμπράξεις. Διεκδικούμε την πρόσληψη του απαραίτητου μόνιμου προσωπικού σε όλους τους τομείς, με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι από τις τσέπες των δημοτών. Διεκδικούμε συνολικό σχέδιο για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική με γνώμονα το σεβασμό στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, την ελάφρυνση της επιβάρησης των κατοίκων και όχι την επιχειρηματική κερδοφορία. Συνολική λύση του κυκλοφοριακού συγκοινωνιακού προβλήματος μακριά από τη λογική της ανταποδοτικότητας και με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος. Δεν θα επιτρέψουμε την εκποίηση ή την εκχώρηση ελεύθερων δημόσιων χώρων στο όνομα δήθεν της αξιοποίησής τους. Δυναμώνουμε το μέτωπο ενάντια στα ναρκωτικά και τις εξαρτήσεις. Στηρίζουμε το πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ Δήμου. Διεκδικούμε έργα και υποδομές που έχει πραγματικά ανάγκη ο λαός και βελτιώνουν την καθημερινότητά του. Διεκδικούμε την παραπέρα αναβάθμιση του πάρκου του Σκοπευτηρίου σύμφωνα με τη μελέτη που ήδη συντάσσεται με διαμόρφωση πολιτιστικού κέντρου στο Χάραμα, του Ανοιχτού Θεάτρου και χώρου βιβλιοθήκης, βελτίωση των χώρων αναψυχής και των αθλητικών εγκαταστάσεων. Δημιουργία ανθρώπινων υποδομών παντού. Αποχέτευση, δρόμοι, ίδρυυση και ιδιαίτερα για τον οικισμό του βιλτικού σταθμού. Διεύρυνση των σχολικών υποδομών της πόλης για να καλυφθούν οι ανάγκες της αναβάθμισης περιοχής στο τρίγωνο χωρίς επέκταση εμπορικών δραστηριοτήτων και ταυτόχρονα αναβάθμιση των πυροβολημένων και των εργατικών πολυκατοικιών. Αθλητικούς χώρους για μαζικό λαϊκό αθλητισμό. Διεκδικούμε τα απαραίτητα κονδύλια για τη συντήρηση και υποστήριξή τους. Φίλες και φίλοι, με μεγάλη μας χαρά θα παρουσιάσουμε σήμερα τους υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους Λαϊκής Σπήρωσης στην Κεσαριανή. Το ψηφοδέλτιό μας είναι ψηφοδέλτιο μάχης και αγώνα. Περιλαμβάνει αγωνιστές από όλα τα λαϊκά στρώματα που πρωτοστατούν στην πάλη ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική. Το ψηφοδέλτιο αποτελείται από υποψήφιους που όλοι τους ήταν ή είναι μέλη μαζικών και συνδικαλιστικών φορέων. Το 70% είναι εκλεγμένοι στα διοικητικά συμβούλια μαζικών φορέων ή συνδικαλιστών. Το 46% είναι γυναίκες. Μεγάλο ποσοστό είναι με πανεπιστημιακές σπουδές. Στις 26 του Μάη καλούμε το λαό της Κεσαριανής να κάνει την πραγματική διαφορά. Να καταψηφίσει το μοναδικό πόλο αντίσταση, να ψηφίσει το μοναδικό πόλο αντίστασης και προοπτικής. Να ψηφίσει με ενιαίο κριτήριο σε όλες τις μάχες για να διαμορφώσει τους συσχετισμούς εκείνου που θα του δώσουν τη δυνατότητα να παλέψει από καλύτερες συνθήκες την επόμενη των εκλογών. Γιατί η αντιλαϊκή πολιτική και οι πάνω από 700 νόμοι οι οποίοι έχουν ψηφιστεί θα είναι εδώ. Και χρειάζεται δυνατό κουκουέ στην Ευρωβουλή, δυνατή λαϊκή συσπήρωση στις περιφέρειες. Δυνατή λαϊκή συσπήρωση στους Δήμους, επανεκλογή της λαϊκής συσπήρωσης στη Δημοτική Αρχή του Δήμου.